Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε και στο σημερινό βλογκάκι. Πώς θα πάτε, για πείτε μου τα νέα σας. Πώς είναι ο καιρός εκεί στην περιοχή σας. Εδώ ανέβηκε πάλι λίγο θερμοκρασία, έχουμε λίγο υγρασία. Αλλά εντάξει, εντάξει, τι παλεύουμε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Και αλλιώς ακόμα είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ούτε καν φθινόπωρο δεν έχει μπει. Σήμερα είναι από τις πιο ωραίες μέρες της ζωής μου. Σαν σήμερα γέννησα την κορούλα μου. Κλείνει τα 18 χρόνια της, να τη χαιρόμαστε, χρόνια της πολλά, να έχει υγεία και όλα τα καλά και για όλα τα παιδάκια του κόσμου εννοείται, όλα τα παιδάκια να είναι καλά. Σήμερα θα μαζευτούμε τους φίλους της στο σπίτι, θα ψήσουμε καλαμάκια, χοιρινά κοτόπουλο, θα φτιάξουμε κάνουμε σαλάτα, κοντομπουκές, θα πάμε πάρουμε τούρτα, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Θα είναι μια γεμάτη μέρα για μας, δεν ξέρω πόσο θα δείξω σε εσάς. Το βλογκάκι θα είναι διήμερο, μπορεί και τριήμερο, θα δω. Άρα θα σας πάρω μαζί μου σε όλο αυτό, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πάω λίγο να χαλαρώσω για να συνεχίσω μετά τις δουλίτσες μου. Και εδώ γίνεται ένας χαμός, τηγανίζουμε κοντομπουκές. Εδώ θα βάλω πατάτες τηγανιτές. Έχω πάρει προτηγανισμένες εννοείται. Δύο ταψιά με καλαμάκια χοιρινά και καλαμάκια κοτόπουλο μαριναρισμένα. Φτιάχνουμε σαλάτες, ένας χαμός, το θα μαζέψω. Και πάμε γρήγορα για ένα σούπερ μάρκετ χολ. Γρήγορο, γιατί γίνεται πανικός. Λοιπόν, πήρα το νερό του ανθρακού με τσικέλι, τα μικρά όμως αυτή τη φορά. Φιδάκι για έξω για το μπαλκόνι και για την που θα κάτσουν τα παιδιά. Μία μαγιονέζα έξτρα από αυτή που έχουμε. Και για να μην βγάζω και να τα πάω και κατάψυξη, τρεις κοκακόλες, τρεις πέψι ζύρο και μία σπράιτ, ένα άξ. Και πάμε για το Lidl. Από το Lidl πήρα δύο σόδες. Πατατάκια ακόμα ένα και αυτό για μας γιατί μας αρέσει πολύ. Ένα πακέτο, μάλλον μία σακούλα με πακέτο, μία σακούλα προτιγανισμένες 2,5 κιλών. Περιμένετε εδώ. Λοιπόν, τι άλλο πήρα. Πήρα τσιμιλμπόνο το κρέμα τυρί, αυτό εδώ. Δύο πακέτα μωρο μάντιλα. Περιμένετε. Ένα σαπούνι χεριών, ένα φέρι και ένα ριζάκι Θεσσαλονίκης. Αυτά πάω να το τακτοποιήσω και να ζω στις δομικές. Λοιπόν, σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Στο φούρνο ψήνεται και τα καλαμάκια κοτόπουλο. Τελειώνω και με τις πατάτες. Οι σαλάτες είναι σχεδόν έτοιμες. Θέλουν μόνο δηλαδή λάδι, ξύδι και τα σχετικά. Τηγανίζω και άλλη μία πατάτες και τέλος. Τελειώσαμε. Έφτιαξε και σώση μικρή. Κοτομπουκές τηγανισμένες. Είμαστε όλα ok. Έχουμε στρώσει τραπέζι κάτω. Ο σύζυγος πάει να πάρει τη τούρτα. Και στο παραπέντε ετοιμαστήκαμε. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ έχει καλαμάκια χοιρινά και ένα κοτόπουλο. Στο φούρνο έχει και άλλο κοτόπουλο. Κοτομπουκίτσες. Πατατούλες. Σαλάτα χωριάτικη. Και μαρούλι που θα βγουν διάφορα καλαμπόκια και παξιμάδια. Και ετοιμαζόμαστε για να πάμε κάτω. Να ζήσεις Αναστασία.
Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μέρα vlog σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, χτες ήταν τα γενέθλια της μικρούλας μας. Φάγαμε, ήπιαμε, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Είχαν έρθει φίλοι της, είχαν έρθει και δικοί μας κάποια άτομα. Καθίσαμε πάνω εμείς, τα παιδιά κάτω. Πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Πριν από λίγο ήρθα, έφτιαξα καφέ και σήμερα έχω ραντεβού για νύχια. Θα αφαιρέσω αυτό το χρώμα και θα βάλω ένα γαλλικό. Γιατί έχουμε γάμο, όπως σας έχω πει, στις 21. Ακόμα δεν έχω βρει φουστάν, πάρα πολύ ωραία. Τη δεύτερη στιγμή θα τρέχω. Δεν μ' άρεσε κάτι το ιδιαίτερο από κάποια μαγαζιά που πήγαμε, τέλος πάντων. Η κόρη μου βρήκε, θα βρω και όπου θα πάει. Και θα πάω να αλλάξω τα νυχάκια μου. Πόδια έχω μια μέρα πριν το γάμο, να είναι φρέσκα φρέσκα τα ποδαράκια. Και μαλλιά έχω, ρίζα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη και μετά την παραπάνω αντάβγες. Πριν το γάμο. Ο καιρός είναι ζεστός πάλι, πάνω που λέγαμε τι ωραία δρόσησε, τι ωραία κάνει ζέστη. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, για πόσο θα κρατήσει αυτό, δεν το γνωρίζω. Να πιω λίγο καφέ και να φύγω κατευθείαν για τα νυχάκια μου. Θα σας ανοίξω μετά, θα τα πούμε μετά. Θα συνεχίσει το vlog και σήμερα όλη μέρα, άρα τα λέμε σε λίγο. Μόλις γύρισα, έφτιαξα τα νυχάκια μου. Αυτό εδώ το γαλλικό το απλό, θα γυρίσω κάμερα να σας δείξω. Αυτό εδώ είναι. Θα φτιάξω και τα ποδαράκια μου μια μέρα πριν το γάμο. Πάλι έτσι, ή γαλλικό ή λευκό σκέτο, θα δω. Αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μαζέψω τη κουζίνα, να πάω να μαζέψω και ρούχα, να συμμαζέψω γενικότερα το σπίτι. Το μενού για αύριο είναι μακαρόνια με κιμά. Θα περιμένω όμως ο σύζυγος να μου φέρει κιμά το βράδυ. Ο κιμάς δεν αργεί, κανένα 40 λεπτό θέλει, δεν είναι κάτι. Θα βρώσω και τα μακαρονάκια, αυτό θα είναι το μενού για αύριο. Τώρα πάω πάνω γρήγορα, γιατί η ώρα έχει πάει 8 παρά 20 και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, τα λέμε από πάνω.
να δω το πρόγραμμα. Πείνασα και η ώρα έχει πάει ήδη 8.30. Η κουζίνα, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, θα σας δείξω. Δεν έχει κάτι το τρελό και το ιδιαίτερο, θα τα βγάλα τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι το μεσημεριμόν. Αυτά. Και λίγο τους πάγκους να καθαρίσω, τίποτα άλλο. Θέλω να διάσω το πλυντήριο πιάτο, θα το κάνω, αλλά πρέπει να φάω πρώτα γιατί πεινάω πάρα πολύ. Λοιπόν, έφτιαξα ένα ντάκο, όσο υπάρχουν ακόμα καλές ντομάτες. Έτσι λέμε ότι είναι καλές ντομάτες, τέλος πάντων. Έφτιαξα ένα ντάκο με φετούλα, θα βάλω και μερικές ελίτσες, αλλά τις καλαμών, γιατί δεν έχω αυτές τις ροδελίτσες που έπαιρνα τα Lidl, μου τελειώσανε, και θα φτιάξω τις καλαμών, θα τις κόψω, θα βγάλω το κουκουτσάκι και θα τις απλώσω από πάνω και θα κάτσω να φάω και να χαλαρώσω λίγο και θα πιάσω μετά να μαζέψω την κουζίνα και μετά θα μου φέρει και ο Βαγγέλης στο κοιμά να μαγειρέψω, άρα έπεται συνέχεια, δεν έχω τελειώσει ακόμα, δεν έχει κλείσει η βραδιά. Συνεχίζεται ακόμα. Λοιπόν, πάω να φάω και τα λέμε σε λίγο. Με την κουζίνα έχω βάλει εδώ για να πλύνω μια σαλατούλα, πάντα τις πλένω όπως ξέρετε, τις πλένω πάντα, δεν τις έπλαινα παλιότερα μέχρι που διάβασα ότι δεν τις πλένουν καλά και ξεκίνησα να τις πλένω και με ξύδι κιόλας, εδώ και πάρα πολύ καιρό βέβαια έχω ξεκινήσει, κάνα 2 χρόνια. Λοιπόν, και έχω βάλει τώρα στο τηγανάκι, δεν είχα βούτυρο και έβαλα μια σταγόνα ελαιόλαδο, το άλυψα, θα κάνω τις τορτίγες, θα ψήσω τορτίγες και θα φτιάξω και ομελέτα τορτίγια που σας έχω δείξει. Αυτό θα φάνε τα αγόρια, αυτά θέλουνε. Τώρα περιμένω και το κοιμά για να συνεχίσω το μαγείρεμα. Αυτά. Κάπως σαν να έχει δροσίσει λίγο. Παρόλο που το μεσημέρι έχει ζεστούλα, κάπως καλύτερα είναι τώρα. Τέλος πάντων, ξεκινάω γιατί όπου να έρχονται και θα πεινάνε. Είναι 9 και 17, δουλεύει και η κουζίνα μας επιτέλους.
γιορτάζω, τις έφτιαξα με διαφορετικό τρόπο. Έφτιαξα πρώτα τις τορτίγες, μετά την ομελέτα με τυράκι μέσα. Κανονικά το φτιάχνω διαφορετικά, αλλά τώρα βιαζόμουν και τα έβαλα όλα τα αυγά μέσα και τα έκανα μία ομελέτα. Λοιπόν, και έφτιαξα και μία σαλάτα μαρούλι που είδατε. Έβαλα αυτά μέσα τα κουτί με λιόσπορο, παιδιά. Φανταστικά κριτσίνια, φανταστικά κριτσίνια. Και έβαλα και αυτό μέλι μουστάρδα, βαλσάμικο, πάρα πολύ ωραίο. Βάζω και καλαμπόκι. Τώρα δεν θέλαμε, θα την αφήσω έτσι σκέτη. Αυτό θα είναι το βραδινό τους. Πάω να τα τακτοποιήσω αυτά, να τα μαζέψω, να τελειώσω και να περιμένω και το κιμά. Θα φτιάξω και το πρωινό μου για αύριο, που θα είναι τορτίγια, μπανάνα, φυστικό βούτυρο. Αυτό θα φάω αύριο. Σήμερα ξέχασα να πάρω πρωινό και πήρα ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησα να φτιάχνω το κιμά και θα βάλω, μάλλον έβαλα μέσα λίγο κολοκύθι, το καθάρισα όμως γιατί μου είχε μαυρίσει. Έβαλα κολοκύθι, καρότο κρεμμύδι, σκόρδο, θα τσιγαρίσω λίγο αυτό και μετά θα βάλω και το κιμά μου, θα βάλω λίγο πελτέ, ντομάτο χυμό και μου έφερα ο σύζυγος ένα πολύ ωραίο μήλο, γιατί τον άλλο τον έσπασα, ξέχασα να σας το πω, τον έσπασα και γέμισε όλο κόκκους, όλο πιπέρι τέλος πάντων και μου έφερε αυτόν τον μήλο, πάρα πολύ ωραίος. Και θα βάλω μετά αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι, λίγο κανέλα, μία δάφνη. Θα βάλω αρκετά μπαχαρικά, θα βάλω και ένα κύβο, αυτά. Και θα το μαγειρέψω σε χαμηλή φωτιά για κάνα μισάωρο το πολύ, όχι μισάωρο το πολύ, κάνα 40 λεπτό περίπου εκεί. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε. Πάρα 5 κλασικά. Και θα κάτσω να ξεκουραστώ λίγο, να χαλαρώσω μέχρι να γίνει και το φαγητό, να πάω να κάνω ένα μπάνιο, να συμμαζευτώ έτσι λίγο. Έχω και ένα πλυντήριο να πλώσω πάνω να ξεπερδεύω, μισό πλυντήριο βασικά, έτσι έβαλα αλλά λίγα σκούρα. Και θα πάω να κάτσω στον καναπέ, δεν πάω πουθενά αλλού, ούτε έξω στον μπαλκόνι δεν βγαίνω, θα ράξω πάνω εδώ. Και σε λίγο θα πάμε και για ύπνο, να ετοιμάσω και το μεσημεριανό μου, να ετοιμάσω και το πρωινό μου, τα ταπεράκι μου για αύριο όπως λέμε. Άρα θα σας κλείσω, θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι, κάντε μια εγγραφούλα, κάντε και ένα like στο βιντεάκι, κάντε και μια κοινοποίηση στο βιντεάκι αν σας άρεσε. Θα τα πούμε σε επόμενο, φιλάκια πάρα πολλά, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα!